Γιατί εμείς θέλουμε την αλήθεια, δεν φοβόμαστε την αλήθεια και πιστεύουμε ότι όσο ο λαός μαθαίνει την αλήθεια, τόσο θα έρχεται κοντά στην κοινή προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από 9 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, κουβαλώντας αμαρτίες, ανομήματα, λάθη και ολιγορίες πολλών δεκαετιών, πάνε σε εκλογές ρίχνοντας πάνω στην αλήθεια παπλώματα για να μην φαίνεται. Φτάσαμε μόλις μία εβδομάδα πριν από την κάλπη. Το κυρίαρχο ερώτημα ενός ολόκληρου χρόνου και πλέον, πρώτο θέμα στις εφημερίδες, πρώτο θέμα στα κανάλια, ήτανε ποιοι πήρανε τα 100 εκατομμύρια ευρώ μίζα από τα μεγάλα κόμματα. Πάμε σε εκλογές και ο ελληνικός λαός διαπιστώνει. Όχι, δεν πήγε κανείς φυλακή, δεν θα μάθουμε καν ποιοι τα πήραν. Αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη δημοκρατία, για το πολιτικό σύστημα. Εμείς δεν φοβόμαστε. Και δεν φοβόμαστε γιατί δεν έχω επιτρέψει στον εαυτό μου από τότε που έβαλα το στόχο αυτόν το οποίο σήμερα οδηγούμε να ολοκληρώσω. Και από τότε που έκανα το κόμμα, την οποιαδήποτε εμπλοκή θα μπορούσε να προκαλέσει τον προβληματισμό ή και την οργή του εκλογικού σώματος. Είναι σίγουρο ότι αυτό το οποίο λέω απέναντί σας αδυνατεί να το πει και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου. Γιατί μέσα στον χώρο τους έχουν ανθρώπους που έχουν πάρει τεράστια ποσά σε μίζες. Ο συνήγορος του κυρίου Χριστοφοράκου, ο Γερμανός, είπε ευθέως ότι 153 βουλευτές τα έχουν πιάσει. Αμέσως πήγα στον αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Σιούφα, και του λέω είναι απαραίτητο να στείλεις μία επιστολή εις τον συνήγορο και του πεις παρακαλώ ξεκαθαρίστε ποιοι. Δεν μπορεί το 51% της Βουλής να τα έχει πιάσει. Δεν θα δουλέψουμε μέσα. Εάν σε ένα σωματείο που είσαστε εξωγώ 30 άνθρωποι έβγαινε ένας και έπιλαγε ότι σε αυτό το σωματείο οι μισοί τα έχουν πιάσει, το σωματείο δεν έκανε μια επιστολή? Τι μας ξεφτιλίζετε κύριε, ποιοι τα έχουν πιάσει? Το κατάπιαν. Γιατί φοβήθηκαν και τα τέσσερα κόμματα ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος να βγουν άπλετα στη φόρα. Πάμε λοιπόν σε εκλογές, συγκαλύπτοντας όλοι μας και παρά τη θέλησή μας τους μιζαδόρους, τους μακριχέριδες, τους κλέφτες. Έτσι λοιπόν αύριο κάποιος από εδώ από τη Σπάρτη θα πάει να ψηφίσει κάποιον που ενδεχομένως τα έχει πιάσει. Δεν είναι έτσι? Ακριβώς αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά δεν θέλουν να πούν την αλήθεια για την οικονομία και την αλήθεια στα εθνικά θέματα. Και θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα. Γιατί δεν λέει την αλήθεια ο κύριος Καραμαλής? Γιατί ψεύδεται. Το όνομα Μακεδονία έχει εκχωρηθεί. Το βέτο που έβαλε δεν το έβαλε για το Μακεδονία. Το βέτο το έβαλε για το πρόθεμα. Δηλαδή αν θα είναι Βόρειος, Νέα ή Άνω Μακεδονία. Αυτή είναι η διαφορά που έχουμε με τον κύριο Γκουεύσκη. Εάν ο κύριος Γκουεύσκη πει αύριο δέχομαι το Βόρειος Μακεδονία, τελείωσε από μας. Άρα η γλώσσα θα είναι μακεδονική, η εθνότητα μακεδονική, ο στρατός μακεδονικός στο ΝΑΤΟ. Αυτό έχει κάνει ο κύριος Καραμαλής τώρα. Το έχει δώσει το όνομα. Ας βγει λοιπόν να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, ότι λαέ το όνομα Μακεδονία το έδωσα, δεν μπορούσα, η διαφορά μας είναι το πρόθεμα. Και αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή του κύριου Γιώργου Παπανδρέου. Τα Σιαμαία. Αυτά είναι δίδυμα. Και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι δίδυμα. Τα είδα στο debate και μου θύμιζε η αναμέτρησή τους, το έλεγα πριν στους δημοσιογράφους. Έχετε δει καμιά φορά στην τηλεόραση αγώνα κατς
που κάνει ένας έτσι μία τάχα μπουλιά, κάνει άλλος μία τούμπα και βλέπω εμείς και πιστεύουν ότι λέμε κάτσε. Και είναι και το παιχνίδι συνοημένο. Θα μου κάνεις μία δεξιά, θα στρίψω εγώ αριστερά κτλ. Αυτό έκανε ο Καραμανλής με τον Παπανδρέου. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τα έχουν προσυμφωνήσει. Πόσο χρειάζεται κανείς να είναι αφελής να μην καταλάβει ότι οι άνθρωποι έχουν προσυμφωνήσει το μέλλον το δικό τους, το οποίο πρέπει να υποστούμε εμείς. Περί αυτού πρόκειται. Ο κύριος Καραμανλής κάνει εκλογές στη χειρότερη περίοδο για το κόμμα του και στην καλύτερη για τον κύριο Παπανδρέου. Είναι ψέμα αυτό? Ξέρουμε